Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Οι διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και το Παλαιστινιακό κυριαρχούν και στην σημερινή επικαιρότητα. Θα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε σήμερα ότι ματαιώνει όλα τα σχέδια των επισκέψεών του στο Ισραήλ και χαρακτήρισε τη Χαμάς ομάδα απελευθερωτών που προστατεύουν τη γη τους και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το μόνο που κάνει είναι να προστατεύει τα εδάφη της, ισχυρίστηκε σήμερα προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας για τον πόλεμο με το Ισραήλ. Απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανακοίνωσε και ότι τελικά δεν πρόκειται να μεταβεί στο Ισραήλ. Ότι ματαιώνει την επίσκεψή του, κλιμακώνοντας έτσι την ήδη μεγάλη ένταση μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ματαιώνει όλα τα σχέδια επισκέψεών του στο Ισραήλ, παρά την πρόσφατη προσέγγιση των δύο χωρών. Είχαμε σχέδια, είπε, να επισκεφθούμε το Ισραήλ, αλλά ματαιώθηκαν. Δεν θα πάμε. Αυτό το είπε απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, κατηγορώντας μάλιστα το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύτηκε τις καλές προθέσεις της Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια οργάνωση που επιχειρεί να προστατέψει τα εδάφη της. Τη χαρακτήρισε δε απελευθερωτική. Εξαπέλυσε παράλληλα και δρυμία επίθεση κατά της Δύσης και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε τις καλές προθέσεις της Άγκυρας, ενώ επισήμανε ότι δεν θα μεταβεί στο Ισραήλ. Υποστήριξε επιπλέον ότι τα δυτικά δάκρυα για το Ισραήλ είναι απάτης και ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά μέσα. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάντ Ναχλέ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Αλέχ Αρούρι, γνωστοποίησε σήμερα η Χαρέτς, που επικαλείται μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Σύμφωνα με δήλωση της Χεσμπολάχ, οι τρεις τους συζήτησαν τα τελευταία γεγονότα στη λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο συντονισμός και η τακτική παρακολούθηση των εξελίξεων σε καθημερινή και τακτική βάση προστίθεται στην ανακοίνωση. Να μπει στο έδαφος πάντως του Ισραήλ από τη θάλασσα επιχείρησε το βράδυ της Τρίτης η Χαμάς, αλλά ο Ισραηλινός στρατός το απέτρεψε. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο για το πώς κατάφερε και εμπόδισε τη Χαμάς να εισβάλλει στο έδαφος του μέσα από τη θάλασσα. Την ίδια ώρα στην Γερμανία συνελήφθηκε ένας 29χρονος, ο οποίος πιστεύεται πως είναι τζιχαντιστής του ISIS και ετοιμαζόταν να προκαλέσει μακελιό σε συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ. Πάμε τώρα στους μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν στο Πήλιο και οι οποίοι έφτασαν με πλοίο στις ακτές του Πηλίου και τελικά πιάστηκαν στην περιοχή της Κερασιάς. Μεταφέρθηκαν σε κέντρο προσφύγων στα Διαβατά. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Διαβατών μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα 28 μετανάστες που την Κυριακή το βράδυ βρέθηκαν σε περιοχές του Πηλίου μετά την περιπέτεια που πέρασαν για να φτάσουν στην Ελλάδα. Οι 28 μετανάστες με καταγωγή από τη Συρία, εκ των οποίων 13 άνδρες, 7 γυναίκες, 7 παιδιά και ένα μωρό, φιλοξενήθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στο κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου αλλά και την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Χθες το απόγευμα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής Διαβατών, όπου ξεκίνησε και ο διαμοιρασμός σε δομές. Όπως αποκαλύπτεται, οι οικογένειες των Σύρων έδωσαν από 5.000 ευρώ για να μεταφερθούν από τη Σμύρινη με σκάφο στα παράλια του Πηλίου. Τα χρήματα δόθηκαν σε έναν Αφγανό και έναν Ρώσο που επέβαιναν στο σκάφος. Στην κυριολεξία, μια οδύσσια, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με παιδιά έντρωμα και το μωρό να κλαίει συνεχώς. Όλοι τους ήταν τρομοκρατημένοι, όπως επεσήμαναν και διασώστες. Το λιμενικό, πάντως, όπως αποκαλύφθηκε, προχώρησε και σε δύο συλλήψεις μεταναστών που δεν βρίσκονταν με την ομάδα που εντοπίστηκε στην Κερασιά. Μισό κιλό κοκαίνης έκρυβε κλιματική ομάδα στη Λάρισα κάτω από πέτρες, με τη δράση τους όμως να σταματά, καθώς έγιναν αντιληπτοί από τις αστυνομικές αρχές. Εξακριβώθηκε μετά από μεθοδική έρευνα του μέτρου δίωξη ναρκωτικών της υποδιέθεσης ασφάλειας Λάρισας η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοστών κοκαίνης τουλάχιστον από αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Συνελήφθησαν προχθές το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης από αστυνομικούς της προαναφερόμενης υπηρεσίας της Άνδρας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών ως μέλη ανέχοντα σε εγκληματική οργάνωση. Ειδικότερα στο πλαίσιο καταπολέμησης του διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, διακριβώθηκε ότι τρεις δράστες είχαν ενωθεί μεταξύ τους με ηθήνοντα νου τον ένα εξ αυτών και επικοινωνούσαν λαμβάνοντας μέτρα στις συναντήσεις τους για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε σημείο στην αγροτική περιοχή του Δήμου Τεμπών, όπου οι δράστες είχαν αποκρύψει επιμελώς κάτω από πέτρες πλαστική σακούλα απορριμμάτων που περιείχε 5 ή σοβαρή συνάγνωση συσκευασίας με ποσότητες κοκαίνης
σε μορφή βράχου συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Στις 23 του μήνα, ένας από τους δράστες μετέβη με δίκη κλιματοσυκλέτα στην προαναφερόμενη περιοχή και αφού προσέγγισε πεζό στο σημείο απόκρυψης των προσέτων κοκαίνης, κατά την παραλαβή σακούλες ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Κατασχέθηκαν συνολικά από το σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών την κατοχή των δραστών, καθώς και συνωμότυπες έρευνες που ενεργήθηκαν σε οικίες, 7 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης, μια ζυγαριά το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο εισαγγελέα πλημμυρικών Λάρισας. Μια 46χρονη υπάλληλος σε κατάστημα πάλεψε σώμα με σώμα με τον ληστή, ο οποίος αποπειράθηκε στο Βόλο να αρπάξει τα χρήματα του ταμείου. Απίστευτες σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν πριν από λίγες ημέρες σε καφέ της Οδού Λαρίσης στο Βόλο. Ξημερώματα εισέβαλε στο κατάστημα το οποίο βρισκόταν εν λειτουργία ένας 28χρονος άνδρας κρατώντας μαχαίρι και ζήτησε από την υπάλληλο τις εισπράξεις της ταμιακής μηχανής. Η 45χρονη υπάλληλος μόλις αντιλήφθηκε ότι γίνεται ληστεία, παρέμεινε ψύχρεμη και προέτρεψε τον κακοποιό να φύγει από το κατάστημα χωρίς χρήματα. Τότε ο άνδρας προσπάθησε με τη βία να ανοίξει την ταμιακή μηχανή και να αφαιρέσει όσα χρήματα βρίσκονταν μέσα σε αυτή. Η 45χρονη υπάλληλος δεν σταμάτησε να αντιστέκεται και μόλις ο νεαρός γυρίζει για να αποχωρήσει, τον αρπάζει από το λαιμό σκαρφαλώνοντας σχεδόν στην πλάτη του. Ακολούθησε μάχη μέσα στο κατάστημα. Η υπάλληλος πήρε ένα σκαμπό για να προφυλαχθεί και επιτέθηκε στο δράστη. Ο ληστής απάντησε, εκτοξεύοντας προϊόντα και κατάφερε να εξαφανιστεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγο μετά όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο νεαρός πάντως έκλεψε από το κατάστημα, με είδη περιπτέρου, καπνικά είδη και 700 ευρώ σε μετρητά. Ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε κλέψει και άλλα καταστήματα στο Βόλο. Την ίδια ώρα από την αστυνομία συνελήφθηκε μια 42χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η δράστηδα εισήλθε σε κατάστημα εμπορίας χαρτικών ειδών χθες το μεσημέρι, ιδιοκτησία 48χρονου, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να προλάβει να ολοκληρώσει την πράξη της. Με την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, η δράστηδα κινητοποιήθηκε, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, μια κουκούλα τύπου full face και ένα ζευγάρι γάτια μιας χρήσης. Στη φυλακή όμως οδηγήθηκε 35χρονος που διακινούσε στο Βόλο την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Ο 35χρονος, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν εκείνος που κατήχε, όπως ονομάζεται, το φάρμακο της υψηλής κοινωνίας λόγω του υψηλού κόστους. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα τόσο στο σπίτι του άνδρος, όσο και μιας γυναίκας και εντόπισε συσκευασίες κοκαίνης και άλλα παρελκόμενα. Παράλληλα, έγινε έρευνα και στο αυτοκίνητο της γυναίκας. Έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος γίνεται σήμερα στα Τέμπη από ειδικούς εμπειρογνώμονες, μήπως προκύψουν και νέα στοιχεία. Ενώ συγγενείς θυμάτων βρέθηκαν σήμερα έξω από το δικαστικό μέγαρο της πόλης, ζητώντας δικαίωση για τους δικούς τους ανθρώπους. Υπόμνημα στον ειδικό εφέτη ανακριτή για την καθυστέρηση των ποινικών διώξεων, καθώς και την παράληψη των δικαστικών αρχών να περιφρουρήσουν τον χώρο του δυστυχήματος, κατέθεσε σήμερα το μεσημέρι ο Συλλόγος Πληγέτων Δυστυχήματος Τεμπών. Όπως σημείωσε δηλώσει του εκπρόσωπου του Συλλόγου της Κωνσταντινίδης, η επίσκεψη τους γίνεται με αφορμή τις θεματοληψίες που διενεργούνται σήμερα στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και στο χώρο που έχουν αποθετηθεί τα κατεστραμμένα βαγόνια στο Κουλούρι. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είμαι, σύζυγος θύματος Τεμπών. Θα κάνω μια προσωπική δήλωση πρώτα. Από Θεσσαλονίκη είναι η καταγωγή μου. Κάθε φορά που ερχόμασταν στη Λάρισα με τη σύζυγο και τα παιδιά μου, αισθανόμασταν μια ευεξία και πλημμύριζε η καρδιά μας από χαρά. Στους τελευταίους 8 μήνες ερχόμαστε και η καρδιά μας είναι σφιγμένη για πολλούς λόγους. Σήμερα κατεβήκαμε εδώ με αρκετές αφορμές. Το πρώτο είναι η δειγματοληψία που μένεται και γίνεται αυτή τη στιγμή στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό, και η δεύτερη δειγματοληψία από την περιοχή του Κουλούρι, τον τόπο του εγκλήματος. Και θα καταθέσουμε ένα υπόμνημα στις δικαστικές αρχές για την κολυσιεργία τους, διότι δεν επιτρέπεται μετά από 8 μήνες να μην έχει ανέβει το κατηγορητήριο προς τους διευθύνων συμβούλους των εταιριών που εμπλέκονται στο έγκλημα. Όσον αφορά το κομμάτι των πολιτικών προσώπων, έχουμε ετοιμάσει και εκεί τις αιτήσεις και τις απόψεις μας για το θέμα που πρέπει τα κόμματα να κατευθυνθούν για να γίνει η περιβόητη εδώ και πολύ καιρό άρση της βουλευτικής ασυλίας των υπευθύνων του εγκλήματος στα ΤΕΜΠ. Ωστόσο, με δειγματοληψίες τόσο από τα ΤΕΜΠΗ όσο και από τα κουφάκια των βαγονιών, των διαμαξών στοιχείων, ο εφέτης ανακριτής, ο κ. Μπακαΐμ, συνεχίζει την έρευνα για τη συνδρομική τραγωδία.
Χημικοί, πραγματογνώμονες καθώς και αστυνομικοί τμήματος σήμερα το πρωί βρέθηκαν στα ΤΕΜΠ προκειμένου να λάβουν δείγματα από το έδαφος, ενώ συνέχεια το ίδιο θα πράξουν και στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται μηχανές και βαγόνια, δείγματα τα οποία θα υποβληθούν σε περαιτέρω χημικές εξετάσεις, προκειμένου να εξεταστούν διαστάσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που ανέδειξε η Επιτροπή των Ιδιωτικών Επιγνωμόνων για τον εντοπισμό της ουσίας ξυλόλιο. Πρόκειται για μια ακόμα ανακριτική πράξη του κ. Μπακαΐν προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα μεταξύ άλλων θέτει πλευρά του Συλλόγου Ατόμων Πληγή του Δυστυχήματος Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες εργαζόμενοι της Ellen Train αλλά και στελέχη του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να απαντήσουν το ερώτημα σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Από την έρευνα του Τμήματος Τροχέας Λάισης είχε προκύψει ότι η εμπορική μεταξύ άλλων μετέφερε λαμάρινες ζωοτροφές, αλκοολούχα ποτά, συμπληρώματα διατροφής, ωστόσο γίνει λόγος και για παράνομο φορτίο με αφορμή και τη φωτιά που ακολούθησε. Υπενθυμίστε πως τον περασμένο Ιούλιο η Επιτροπή Προγνωμόνων, τους οποίους έχουν προσλάβει οικογένειες θυμάτων της δρομικής τραγωδίας των Τεμπών, παρουσίασε σχετικό έβριμα με την επίμαχη έφλεκτη ουσία, όπως είχε επισημάνει τότε ο κ. Κώστας Λακαφώσης, μέλος της ομάδας αναλύσεις που πραγματοποίησε το Γενικό Χημείο του Κράτους, εντόπισαν την ουσία ξυλόλιο σε δείγμα που συλλέχθηκε από την εξωτερική λαμαρίνα της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Πρόκειται για διαλύτη ιδιαίτερα έφλεκτο, ο οποίος χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στη χημική βιομηχανία αλλά και στην όθευση καυσίμων. Απαντήσει για σειρά ερωτημάτων αναζητούν οι συγγενείς των θυμάτων με τον δικηγόρο κ. Αποστολίδη, ο οποίος εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων αλλά και το Γεράσιμο, το μοναδικό επεισόδιο του πρώτου βαγονιού, να περνά την πόρτα του ανακριτή και να έχει σχετική ενημέρωση. Την πόρτα του αφέτη ανακριτή πέρασε αργά σήμερα το μεσημέρι ο δικηγόρος του Γεράσιμου, μοναδικό επεισόδιο του πρώτου βαγονιού της σημερινής αμαξοστοιχίας στα ΤΕΜΠΗ, προκειμένου ο ίδιος να έχει μια ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. Στη σημερινή επίσκεψη προς τον εφέτη ανακριτή και τον εισαγγελέα είχε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η ολοκλήρωση των προανακριτικών πράξεων σε ένα ορίζοντα χρόνου που πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία. Και το δεύτερο θέμα που αφορά την υπόθεση αν θα φτάσει την άνοιξη ή το καλοκαίρι στην αίθουσα. Όπως είπα και στις προηγούμενες δηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα να αντιμετωπιστούν, διότι υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι ταυτόχρονα, άρα θα χρειαστεί μια μεγάλη αίθουσα με ασφάλεια κλπ. Άρα είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δει και το πρωτοδικείο εδώ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι κλείνοντας εδώ ο κύκλος που εξετάζει το ποινικό μέρος της υπόθεσης, έχει κλείσει ήδη και έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου εκεί πλέον, από ό,τι γνωρίζω και με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν κατηγορίες κακουργηματικές, οι οποίες φτάνουν μέχρι την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας. Και πιστεύω ότι κλείνοντας εδώ ο κύκλος θα κλείσει ταυτόχρονα και ο κύκλος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του οικονομικό, το πώς διαχειριστήκανε τη σύμβαση την 7-17, τι παραλήψεις υπήρξαν, τι αμέλειες, τι ποινικές πράξεις συντελέστηκαν. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο και πιστεύω πραγματικά ότι με τους ρυθμούς που τρέχει η προανακριτική διαδικασία θα είναι μια δίκη ρεκόρ, τόσο μεγάλη πολυπρόσωπη δίκη που θα φτάσει στο ακροατήριο. Είμαι αισιόδοξος ότι πράγματι πολύ γρήγορα θα φτάσει στο ακροατήριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γεράσιμος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάισας, ενώ πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα να μεταβεί στην Αμερική για την αποκατάσταση της υγείας του. Πολλοί είναι οι κάτοικοι στο Βόλο που ακόμη και σήμερα παλεύουν με τις λάσπες αλλά και με τα κατεστραμμένα τους σπίτια. Μεταξύ αυτών, αρκετοί είναι και οι συνταξιούχοι στην περιοχή της Νεάπολης, οι οποίοι με δυσκολία μπαίνουν ακόμη και στα σπίτια τους.
Με δυσκολία μπαίνουν στα σπίτια του συνταξιούχοι στην Άπολη Βολού μετά τις θεομηνίες στο πολεοδομικό συγκρότημα. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο ΑΕ, αναφέρθηκε στα προβλήματα που παραμένουν μετά τις πλημμύρες στην περιοχή της Μαγνησίας. Υπάρχουν συνάδελφοι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι ακόμα αποκλεισμένοι έξω από τα σπίτια τους στην περιοχή της Νεάπολης. Ναι. Έτσι, ακόμα δεν μπορούν να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφηθεί στην τύχη τους. Λοιπόν, έχουν τώρα 40 μέρες πόσο είναι από την πλημμύρα, δεν μπορούν να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Αυτούς λοιπόν αύριο, έτσι, τους καλούμε όλες να μαζευτούν και να έρθουν και τα κανάλια, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Οι υπεύθυνοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, όσοι είναι υπεύθυνοι, να μπορέσουν αυτούς τους ανθρώπους να ανοίξουν τον δρόμο να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Την ίδια ώρα οι συνταξιούχοι επισημαίνουν ότι δεν το βάζουν κάτω και αναδεικνύουν τα προβλήματα που τους απασχολούν προς το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση. Προγραμματίζουν μάλιστα νέες κινητοποιήσεις. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι συνταξιούχοι δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, ζητάμε από... μάλλον ετοιμαζόμαστε και συντονιζόμαστε, έτσι, να βγούμε ξανά στον δρόμο, στον δρόμο του αγώνα. Αυτό που μόνο μας μένει να κάνουμε. Ήδη στις 7 Νοέμβρη προγραμματίζουμε μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στο Βόλο, στην πλατεία Ελευθερίας, στις 10 και μεσή, όλοι οι συνταξιούχοι να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι δεν βολεύονται με επιδόματα και με μικρές αυξήσεις. Επίσης, στις 24 του Νοέμβρη, μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση προγραμματίζουμε να γίνει στην Αθήνα, έτσι, για να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση. Πάμε τώρα στην Μητρόπολη Δημητριάδος, καθώς τη δημιουργία κέντρου διαβίου μάθησης ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Κατόπιν της τριετούς επιτυχημένης λειτουργίας της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας του Φορέα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Μαγνήτων Κιβωτού για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Αλμυρού και πρόεδρος της Μαγνήτων Κιβωτού κ. Ιγνάτιος πρότεινε τη σύσταση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου συστάθηκε κέντρο διαβίου μάθησης επίπεδου 1 και 2 για να αποτελέσει φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που θα παρέχει σε ενηλίκους και μόνο συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική συμβουλευτική. Που μπορεί πλέον να φιλοξενεί σεμινάρια, μαθήματα, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, που απευθύνονται σε διάφορους κλάδους ανθρώπων, οι οποίοι εφόσον τα παρακολουθήσουν θα έχουν μία πιστοποιημένη βεβαίωση αυτής της μαθητείας, η οποία μετράει στο βιογραφικό και στην προώθησή τους και στα προσόντα τους. Είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί αυτό ο νέος θεσμός και ξεκινάει με 4, τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος, έως 5 προγράμματα. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι στο φορέα Μαγνήτων Κιβωτού για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος και γενικότερα στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδους, γιατί το 2018 να ξεκινήσαμε την προσπάθεια με την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας, με μαθήματα e-learning εξ αποστάσεως δηλαδή για τον λαϊκό πολιτισμό και την τοπική ιστορία. Γρήγορα είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία να μεταξυλληφθεί όλο αυτό σε ένα κέντρο διαβίου εκπαίδευση, οπότε να υπάρχει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό που είναι ένα κίνητρο, θα λέγαμε, για όλους και επαγγελματικά. Θα έχουμε άλλα δύο προγράμματα τα οποία θα τα κάνουμε σε συνεργασία με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών εδώ της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων, του μαθήματος μάλλον συγγνώμη, των θρησκευτικών. Μοναδικό οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε αρχαρίους, μικρούς και μεγάλους, για τη χρήση των φωτογραφικών μηχανών και την ευάθυνση στα μυστικά της φωτογραφίας. Το σεμινάριό μας περικλεί μια μεγάλη εισαγωγή στην ιστορία της φωτογραφίας. Είναι μεγάλη χαρά μου, γιατί μετά από κάποια χρόνια είχαμε τον κορονοϊό, δυστυχώς είχαμε σταματήσει τα προγράμματα δημιουργικής γραφής ενηλίκων. Τώρα λοιπόν μου δίνεται η ευκαιρία να αρχίσουμε ξανά και να έρθουν στα προγράμματα αυτά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη στις μέρες μας να εκφραστούν μέσα από τη λογοτεχνία αλλά και να εντρυφήσουν στη λογοτεχνία. Το σεμινάριο αυτό θα ξεκινήσει με ένα θεωρητικό κομμάτι όπου άνθρωποι που ίσως δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με τη δημιουργική γραφή θα μάθουν τι είναι η δημιουργική γραφή και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μέχρι
ποιο σημείο μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποια λογοτεχνικά κείμενα. Παρουσιάστηκαν τα 4 πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Τα προγράμματα πάντως, στα οποία αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, υλοποιούνται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αμετακίνητοι παραμένουν στη θέση τους οι έμποροι για τη διεξαγωγή του παζαριού, ακόμη και μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, ο οποίος τόνισε πως αύριο θα δώσει τη δική του απάντηση για το τι θα γίνει τελικά με το παζάρι. Αμετακίνητο σχετικά με τη μη διεξαγωγή της φετινής εμποροπανήγυρης, δήλωσε ακόμη μια φορά ο Εμπορικός Σύλλογος Λάισσας κατά τη σημερινή επίσκεψη με τον απερχόμενο Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, θέτοντας στο τραπέζι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην αγορά εν ώψη της χριστουγεννιάτικης περίοδου που πλησιάζει. Εκφέραμε τις απόψεις του εμπορικού κόσμου της Λάισσας στον Δήμαρχο, στον κύριο Καλογιάννη. Οι θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου είναι αμετακίνητες. Από εκεί και πέρα εξέφρασε τις θέσεις η Δημοτική Αρχή. Και περιμένουμε αύριο την απάντηση για το αν θα πάει στην επόμενη Δημοτική Αρχή για ψήφισμα ή αν θα μείνει εδώ που είναι. Η συζήτησή μας ήταν τα συμφέροντα της πόλης, όχι μόνο των εμπόρων, για την πόλη μιλάμε, είναι προς το να μην γίνει το παζάρι τουλάχιστον για φέτος, γιατί είναι στην περίοδο λίγο πριν ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να μην πάρθει η απόφαση το να γίνει το παζάρι και να μείνει στην αρχική θέση του Δημάρχου στο να μην γίνει η εμποροπανήγυρη τουλάχιστον για φέτος. Την άποψή του για τη διεξαγωγή ή μη του παζαριού ανέφερε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης. Η άποψη την οποία εξέφρασα έχει σχέση με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο και από τον καθέναν μας, όποιος κι αν είναι, νοικοκυριό, επαγγελματίας ή οτιδήποτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν την πυροδότηση. Και αυτή τη στιγμή η πρόταση δική μου είναι το παζάρι να γίνει, επειδή πρόκειται για θεσμό. Θεσμοί δεν υλοποιούνται και καταργούνται μέσα από διαδικασίες μιας όποιας απόφασης, ακόμα και σε έκτακτες καταστάσεις. Και η άποψή μου είναι ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να γίνει και πράγματι τα χρήματα αυτά να μπουν στο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για τους πλημμυροπαθείς που θα διαχειριστεί η νέα Δημοτική Αρχή. Αύριο πάντως αναμένεται και η απόφαση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ενώ σημειωθεί πως τον προβληματισμό της εξέφραν και μέλη της παράταξης Λαρισαίων. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου συνεχίζεται η αναταραχή και δεν είναι κανείς σίγουρος ότι θα εξασφαλιστεί με όλες αυτές τις εξελίξεις η ενότητα του κόμματος. Φαίνεται πάντως ότι απέναντι στον πρόεδρο Κασελάκη έχουν τοποθετηθεί πλέον και Φίλης και Σκουρλέτης. Ο Στέφανος Κασελάκης συμπεριφέρεται σαν παίκτης reality, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φίλης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, και συντάχθηκε με την άποψη Σκουρλέτη ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στηρίχθηκε από το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Φιλής, δύο ημέρες μετά την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας για Διαγραφή, σημειώνει πως ο Στέφανος Κασελάκης κάνει πολιτική επί 2-3 μήνες τώρα με βάση την προσωπική του ζωή, όχι με τα προβλήματα των ανθρώπων. Πότε παντρεύεται, πότε λέει ότι ευχαριστώ την οικογένειά μου γιατί αυτή μου έδωσε την νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρεται ονομαστικά στα μέλη της οικογένειάς του. Εμφανίζει τον εαυτό του σαν ένα reality. Πότε δείχνει τη βέρα στο δεξί. Είναι δυνατόν να εμπνεύσει κανείς έτσι και να κάνει αντιπολίτευση, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Φιλής. Το κόμμα συρρυκνώνεται, επιδεινώνεται η αξιοπιστία του. Ο κύριος Κασελάκης το επιδεινώνει γιατί προσπαθεί να μετατρέψει ένα κόμμα της αριστεράς σε ένα δημοκρατικό κόμμα Biden, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως στηρίχθηκε από το σκοτεινό διαδίκτυο ακολουθώντας πρακτικές του Τραμπ. Ο Νίκος Φιλής έθεσε και πάλι θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως ο κύριος Κασελάκης μιλάει για θέματα έξω από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν επιμείνει με αυτές τις απόψεις που διατύπωσε πριν και μετά ως πρόεδρος, κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Τόνισε δε πως τελικά αν διαμορφωθούν δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, η συνύπαρξη θα είναι δύσκολη. Στηρίχθηκε από το σκοτεινό διαδίκτυο, το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου. Και τρίτον. Γιατί, συγγνώμη, και ο Κασελάκης στηρίχθηκε από το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιατί το λέτε, από ποιο είναι το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν του ΣΥΡΙΖΑ, για το διαδίκτυο μιλώ. Mm-hmm. Αλλά τον άλλο τάλο. Όχι, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφορά το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου. Προσπάθεια να δημιουργηθεί δίκτυο φορέων υγείας γίνεται από τη Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το πρωί.
Στις προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο φορέων υγείας στην πόλη του Βόλου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Χαλιμηρού κ. Ιγνάτιος από το Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης στα Μελισσάτικα. Επισήμανε χαρακτηριστικά του για το ζήτημα, μάλιστα από τους αρμόδιους φορείς έχουν υπάρξει και συναντήσεις. Συμπληρώνοντας ότι το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πρακτικό. Είχαν έρθει εδώ ο διοικητής και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου. Τέθηκε το θέμα ότι πολλές φορές άνθρωποι αμαία δεν μπορούν να έχουν μια σωστή μέσα στο νοσοκομείο εξυπηρέτηση, διότι δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, τυφλοί να πάνε από μέρος σε μέρος. Και με πολύ χαρά και συγχαίρω, το νοσοκομείο ήδη ανταποκρίθηκε και έχει πλέον ειδικό εντεταλμένο στα εξωτερικά ιατρεία που αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι μαζί με τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, προκειμένου να κάνει τις εξετάσεις ή να βαδίσει και να οδηγηθεί στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Είναι μια πρώτη αποτελεσματική πράξη και δράση που προήλθε από αυτή τη συνάντηση. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί και ήδη συντονιζόμαστε να αξιοποιήσουμε την Παγκόσμια ημέρα για άτομα με προβλήματα που είναι την 3η Δεκεμβρίου και εκεί θα έχουμε μια σειρά δράσεων όλοι μαζί, σαν μια αγκαλιά, για να συμβάλλουμε στο να υπάρχει προσβασιμότητα, στο να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε σωστά τα άτομα αυτά, στο να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη που ο καθένας έχει. Χαίρομαι που το λέγω, γιατί πιστεύω ότι ένας τέτοιος θεσμός, που δεν θα έχει χαρακτήρα θεσμικό, αλλά θα είναι ένα άτυπο δίκτυο, μπορεί πολλά να προσφέρει στον τόπο μας. Να δούμε τώρα την παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού των γυναικών, καθώς σήμερα ανακοινώθηκαν και νέα μέτρα και από την πλευρά της κυβέρνησης για μαστογραφία για όλες τις γυναίκες άνω των 45 ετών. Μήνυμα για έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του μαστού και εμπιστοσύνη στην επιστήμη στέλνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, η Κατερίνα Σακελαροπούλου αναφέρεται στην πρωτοβουλία που έλαβε χώρα χθες και σήμερα στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και αφορά στον δωρεάν προληπτικό έλεγχο 70 γυναικών από την κινητή μονάδα μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Επισημαίνει επίσης ότι δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε αλλά και να μην αφησυχάζουμε και προτρέπει τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν το σώμα τους με αγάπη, θετική διάθεση και γνώση. Ειδικότερα σε ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Έτσι πάβει να αποτελεί ο καρκίνος του μαστού φόβητρο για τις γυναίκες και έτσι ιτάται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, φιλοξενήσαμε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου την κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προσφέροντας δωρεάν προληπτικό έλεγχο στις 70 Αθηναίες που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας. Ας μην τρομοκρατούμαστε λοιπόν και ας μην αφησυχάζουμε. Ας αντιμετωπίσουμε το σώμα μας, επισημαίνει, με αγάπη, θετική διάθεση και γνώση. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του αχυδρομείου, αφιερωμένη στη μνήμη της αημνής του Φόβης Γεννηματά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και τη συμπλήρωση 2 χρόνια από το θάνατο του Φόβης Γεννηματά, εθελοντική αιμοδοσία σημειώθηκε σήμερα στην πλατεία του αχυδρομείου της Λάρισας από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μαζευτήκαμε σήμερα 25 Οκτωβρίου. Στην πλατεία Ταχυδρομείου και η Νομαρχιακή Επιτροπή πραγματοποιεί ακόμα μία κοινωνική της δράση. Πραγματοποιούμε λοιπόν την ετήσια τακτική αιμοδοσία μας, την εθελοντική αιμοδοσία μας. Η ημέρα που επιλέγεται έχει πολλαπλά μηνύματα. 25 Οκτώβρη λοιπόν, η μέρα πρόσληψης, η πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. 25 Οκτώβρη του 2021 φεύγει η Φόφη Γεννηματά. Μία σπουδαία γυναίκα φεύγει. Αφήνει πίσω της μια πλούσια πολιτική παρακαταθήκη και επίσης μια σπουδαία γυναίκα, σπουδαία σύζυγος, σπουδαία μητέρα και πολιτικός με όραμα. Σήμερα, 25 λοιπόν, Οκτωβρίου 2023, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Λάρισας και ο Ομοδοτικός Σύλλογος Φόφη Γεννηματά δίνουμε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην πρόεδρό μας, στη δική μας Φόφη, που κλείνει σήμερα 2 χρόνια από τη μέρα που έφυγε νικημένη από τον καρκίνο. Οι δράσεις είναι και φιλανθρωπικές. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε τις φιάλες αίματος που ο κόσμος έχει ανάγκη, δίνοντας αίμα, δίνουμε ζωή το ένα μεταξύ άλλων. Ελάχιστη τιμή που είχαμε να κάνουμε, είχαμε να πραγματοποιήσουμε όταν πέθανε η πρόεδρός μας, έναν σύλλογο, τον Ομοδοτικό Σύλλογο, να τιμήσουμε τον άνθρωπο, κυρίως Φόφη Γεννηματά, που ήταν αφιερωμένη στις κοινωνικές δράσεις. Εμείς σήμερα, σε συνεργασία με την αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιούμε την ετήσια τακτική αιμοδοσία.
Δίνουμε αίμα, σώζουμε ζωές. Αυτά έκανε η πρόεδρός μας, αφιερωμένη στην κοινωνία. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε με την δραστηριότητά μας αυτή. Να σημειωθεί ότι η μόδωση ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι. Να έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, καθώς μετά από πολύ κόπο και βάσανα αποκαταστάθηκε ο δρόμος που συνδέει την Πορταριά με την Μακρινίτσα. Η καταστροφή από τις δύο κακοκαιρίες ήταν τεράστια και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει προσωρινή σύνδεση. Το γεωταχή όμως φτάνει τώρα πλέον στη Μακρινίτσα. Αποκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό η πρόσβαση προς το ιστορικό χωριό της Μακρινίτσας από το δρόμο της Πορταριάς. Παραμένουν ωστόσο προβλήματα από το δρόμο της Κουκουράβας για να φτάσει κανείς στη Μακρινίτσα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής ευελπιστούν ότι αυτά θα λυθούν στο προσεχές διάστημα. Το μήνυμα που πήραμε από τους επαγγελματίες δεν ήταν τόσο όσον αφορά τις ζημιές που υπέστη ο τόπος και που, να το πούμε, είναι μαθημένοι να υφίσταται τέτοιες ζημιές, αλλά ο αποκλεισμός που έγινε στη Μακρινίτσα λόγω του ότι οι δυο κύριοι οδοί πρόσβασης προς το χωριό, από την Κουκουράβα και από την Πορταριά, είχαν υποστεί μεγάλες, πολύ μεγάλες ζημιές. Οι ζημιές αυτές από την Κουκουράβα υπάρχουν ακόμα, αν και έχουν σε ένα πολύ πολύ μικρό βαθμό αποκατασταθεί, όμως με την παρέμβαση της περιφέρειας έχει αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι ακριβώς, έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση από την Πορταριά. Ήταν σχεδόν 50 μέρες χωρίς απασχόληση. Ό,τι υπήρχαν κρατήσεις έχουν ακυρωθεί, τα καταστήματα δεν εργάστηκαν καθόλου και γι' αυτό πήραμε μια πρωτοβουλία, συζητήσαμε με τους επαγγελματίες πώς να κάνουμε με ένα κάλεσμα στον κόσμο, αφενός με να πούμε ότι η Μακρινίτσα είναι σε καλή κατάσταση πλέον και μπορεί να δεχθεί τους επισκέπτες, γιατί εκτός από τους δρόμους τα άλλα τα προβλήματα είναι μικρότερης σημασίας και δεν έχουν σχέση με τους επισκέπτες μας και είναι έτοιμοι να τους υποδεχθούν και παράλληλα κάναμε και ένα κάλεσμα σε όλους αυτούς για να τους ευαισθητοποιήσουμε, έτσι ώστε με ερχόμενοι στη Μακρινίτσα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, κυρίως που έχουν υποστεί τα μνημεία, μιας και ο φορέας μας ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό. Επαγγελματίες αλλά και μέλη πολιτιστικών συλλόγων και στην περιοχή του Πηλίου απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα λοιπόν προς τους Έλληνες επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή της Μακρινίτσας από άλλα σημεία, αλλά και τους ξένους τουρίστες, να βάλουν ψηλά στις επιλογές προορισμού τις πανέμορφες περιοχές της Μαγνησίας. Με τα νερά και τις λάσπες παλεύουν και οι κάτοικοι στα Παλαιά, που ακόμη και έναν μήνα μετά τη δεύτερη πλημμύρα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Παραμένουν τα προβλήματα σε αρκετά σημεία και στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε αυτή τη φορά σε περιοχή πίσω από το συγκρότημα Τσαλαπάτα και κατέγραψε το πρόβλημα το οποίο ανέδειξαν κάτοικοι της περιοχής. Συγκεκριμένα, επί της οδού Γιάννητσών με Μητροπολίτου, κάτοικοι τόνισαν ότι η παρκάκη που βρίσκεται στο σημείο έχει μετατραπεί από τις πλημμύρες του προηγούμενου μήνα σε βάλτο στην κυριολεξία. Ζητούν την παρέμβαση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, φορέα και αρχής, ώστε να επιληθεί το ζήτημα και να αλλάξει το σκηνικό στη συγκεκριμένη περιοχή και να αποκατασταθεί. Αυτός ο βάλτος έχει ξεκινήσει από την πρώτη πλημμύρα. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Είναι πομόνας, δεν ξέρω πώς λέγεται. Βγάζει συνέχεια, λέει, από κάτω, από τη γη. Αλλά έχουμε τόσο καιρό, μέσα στη σωσμία, γιατί μυρίζει τα βράδια ειδικά, έχουμε πολύ κουνούπι, μύγες. Ατελείωτες. Δεν μπορούμε να καθίσουμε πουθενά. Ούτε τα φάρμακα που βάζουμε για τα αντικουνουπικά, τίποτα δεν πιάνει πλέον. Τα φρεάτια είναι ακόμα βουλωμένα. Στη δεύτερη καταιγίδα ξαναπλημμυρίσαμε πάλι, όπως ήταν φυσικό, γιατί δεν είχαν καθαριστεί. Τίποτα. Περιμένουμε να δούμε λιγάκι με αυτό το θέμα εδώ τι θα γίνει. Είναι εστία μολύνσεως πλέον. Τους δρόμους τους καθαρίζουμε, βγαίνουμε σαν κάτοικοι. Οι πολίτες δηλαδή της γειτονιάς και το καθαρίζουμε. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε. Και δεν έχουμε δει αυτό. Έχει τώρα πολύ καιρό, μήνες από το καλοκαίρι, να έρθουν λιγάκι να καθαρίζουν το πάρκο. Δεν ξέρω σε ποια αρμοδιότητα είναι αυτή. Προφανώς είναι του Πρασίνου. Ήρθανε και το παρατήσανε. Μας ρωτήσαμε τι γίνεται, λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν γίνεται, είναι από τη γη. Αυτό επειδή τα βράδια τρέχουνε και δεν βλέπανε, δεν έχει καταρχάς καπάκια. Μία κοπέλα παραλίγο να πέσει μέσα. Έγινε το αυτοκίνητο. Γιατί εντάξει, το βράδυ δεν έχουν και την ορατότητα και από τη σκόνη. Και κάποιος τώρα, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός,
έβαλε ένα κλαδί, τουλάχιστον να κόβει την κίνηση όταν τρέχει το αυτοκίνητο για να βλέπει το δέντρο και να σταματάει να πηγαίνει σιγά. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει. Τα βγάλανε τα καπάκια, όπως βγάλανε, υπάρχει κι άλλο εκεί. Τα βγάλανε, αλλά δεν ξέρουμε τι απογίνανε τα καπάκια. Και έχουμε και μια τρύπα που έχει καθίσει η άσφαλτος, λίγο πιο πάνω είναι αυτό. Το οποίο και αυτό όσο πάει, μέρα με τη μέρα, κάθεται. Ας έρθουν λιγάκι να δούνε το θέμα εδώ πέρα και να κοιτάξουν να δουν τι θα κάνουν. Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις σε αρκετές περιοχές του νομού Μαγνησίας, όπου ο κόσμος βγάζει ακόμη λάσπες και νερά από τα σπίτια και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για το κομμάτι της υγιεινής. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι περισσότερο δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση ακόμη και στα σπίτια τους. Τρόπους για να αναστηθεί και πάλι η μελισσοκομεία συζητήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που έγινε στη Λάρισα μετά τις μεγάλες καταστροφές που αντιμετώπισε ο κλάδος και με τις πλημμύρες και με τις πυρκαγιές και ιδιαίτερα τις καταστροφές στον Εύρο. Πρόσωπα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς έδειξαν για ακόμη μια φορά η Λαρισαία και γενικότερα η Θεσσαλή στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής συνεργασία με την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συλλογή αλλά και τον διαμοιρασμό ελοκοτεχνικής βοήθειας προς πληγέντες μελισσοκόμους περιφέρειας που σημειώθηκε στη Γεώπολη στη Λάρισα. Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προσπαθεί να βοηθήσει τους πληγέντες που ασχολούνται με τη ζωική παραγωγή και στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται σήμερα η δεύτερη ημερίδα γύρω από τους πληγέντες μελισσοκόμους. Η πρώτη είχε γίνει περίπου πριν από 2-3 μήνες. Ο στόχος της σημερινής ημερίδας είναι να έρθουν σε επαφή ο ιδιωτικός τομέας που ασχολείται με τη μελισσοκομεία με τους μελισσοκόμους και να βρεθούν τρόποι υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα στους μελισσοκόμους μέσω χρηματοδοτήσεων διαφορών προγραμμάτων που θα προκύψουν στην πορεία της συζήτησης. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που οργανώνει το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Είναι η μόνη έδρα στη Θεσσαλία μελισσοκομείας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πληγέντες μελισσοκόμους τόσο θεσμικά, ζητώντας βοήθεια από την περιφέρεια κατά κύριο λόγο, στη συνέχεια από το κράτος για να δοθούν αποζημιώσεις και ενισχύσεις, αλλά όσο και από εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ, όποιον μπορούμε να βρούμε, είτε από εδώ είτε από το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει καλεσμένους τόσο εταιρείες ελληνικές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μελισσοκομείας για να προσφέρουν υλικό άμεσα ως συνδρομή, όσο και ομοσπονδίες μελισσοκόμων, για παράδειγμα τη Γαλλική, τη Γερμανική Ομοσπονδία, οι οποίοι θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και θα συνεισφέρουν βοήθεια. Έχει μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace, η Νέα Γεωργία, η Νέα Γενιά. Όλοι μαζί θα καθίσουμε και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι βοήθεια μπορούμε να μαζέψουμε και πώς να κατανεμηθεί σε αυτούς που την έχουν άμεση ανάγκη το συντομότερο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η αναγέννηση μελισσοκομείας στη Θεσσαλία, αλλά και των πυρόπληκτων μελισσοκόμων του Εύρου. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την απελευθέρωση της Λάρισας πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Μελέτης Ιστορίας. Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, η Ομάδα Μελέτης Ιστορίας Κοινωνικών Αγώνων και το Περιοδικό Θεσσαλίας στους Κοινωνικούς Αγώνες διοργάνωσαν την εκδήλωση στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας με θέμα Αυτοδιοίκηση και Αυτοδιοίκηση. Η σημερινή εκδήλωση και με την ευκαιρία της ημέρας της απελευθέρωσης από τον Ελλάς της Λάρισας, αλλά και με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές δημοτικές και περιφερειακές, το θέμα που επιλέξαμε είναι αυτοδιοίκηση σε εισαγωγικά, αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα που εφαρμόζεται, και η λαϊκή αυτοδιοίκηση, η πραγματική αυτοδιοίκηση που στο ιστορικό χρόνο αποτυπώθηκε με την κορυφαία τη στιγμή στην περίοδο της αντίστασης. Πάντα όταν το κράτος είναι ελλιπές, ο κόσμος προκειμένου να επιβιώσει, να ζήσει, βρίσκει τρόπους που θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις καταστάσεις τις δύσκολες. Εκεί ξεκινάει από τα κάτω η αυτοργάνωσή του, φτάνοντας σε ανώτερα επίπεδα. Ο φορέας εκείνος που υπολειτουργεί, παράδειγμα έχουμε και πολύ παλιότερα, σχετικά στην καινούρια, νεότερη ιστορία την ελληνική, η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ξεκινάνε από παρθενογέννηση ξαφνικά όλα αυτά, που λειτουργούν κοινότητες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουμε λοιπόν και την περίοδο εδώ πέρα που ουσιαστικά το κατοχικό κράτος έχει νεκρωθεί, ανύπαρκτο, ειδικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα που λέγαμε, και
πάλι ιδιαίτερα μετά τις εκλογές των Ιταλών, που αναγκαστικά ο κόσμος πρέπει να επιβιώσει. Και οργανώνεται στο επίπεδο και το οικονομικό, αλλά και το πολιτικό και το δικαστικό. Έννοιες παραξηγημένες από το αστικό σύστημα, όπως είναι η λαϊκή αυτοδιοίκηση, η λαϊκή δικαιοσύνη και το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα αρνητικά, ενώ το ίδιο το αστικό κράτος θα χρησιμοποιεί. Τα κακουργοδικεία, για παράδειγμα, έχουν τους λαϊκούς δικαστές, που αυτοί είναι οι αποφασιστικοί παράγοντες για το αποτέλεσμα της δίκης. Πολύ περισσότερο τότε που πολύ αυστηρά τηρήθηκαν στο σύνολό του ο δασμός. Η ομάδα μελέτης ιστορίας κοινωνικών αγώνων, με τη συστηματική μελέτη της ιστορίας και με τη δράση, προσπαθεί να αναδείξει την απαγορευμένη και εν πολλής άγνωστη ιστορία του λαού μας. Ανασυγκρότηση του θεσμού της Σχολής των Γονέων ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος Χελμυρού κυρίου Ιγνατίου στο θεσμό της οικογένειας. Ο Σεβασμιωτάτος αναφέρθηκε στη δυσκολία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η Μητρόπολη Δημητριάδος καταβάλει προσπάθεια ώστε να ανασυγκροτηθεί ο θεσμός της Σχολής Γονέων Βόλου. Φέτος κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ανασυγκροτήσουμε και να λειτουργήσουμε ως σχεδόν νέο θεσμό, το θεσμό της Σχολής Γονέων Βόλου. Είναι μια προσπάθεια ετήσια, δηλαδή ξεκινάει τώρα τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Έχει μια σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται εδώ, στο Συνεδριακό Θεσσαλίας, ημέρες Κυριακή, με έναρξη την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Πολύ σημαντικοί εισηγητές θα ομιλούν στους γονείς, θα μπορούν να έρθουν με τα παιδιά τους, για τα οποία θα υπάρχει δραστηριότητα και ξεχωριστό πρόγραμμα αναηλικίες, και στο τέλος θα προσφέρεται σε όλους ένα κοινό γεύμα. Η πρώτη λοιπόν συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 5 Νοεμβρίου με θέμα «Η αγάπη και ο εγωισμός κάτω από την ίδια στέγη». Θα είναι ομιλήτρια η ψυχολόγος κυρία Αναστασία Κοτσοπούλου Κομισοπούλου. Ανάλογα θέματα θα είναι και στις επόμενες συναντήσεις. Κυκλοφορεί το πρόγραμμα σε όλους τους ναούς μας και θα υπάρχουν και σχετικά δελτία τύπου. Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από το δημογραφικό στην Ελλάδα, οι προσπάθειες που γίνονται και από πλευράς της τοπικής εκκλησίας στοχεύουν σε κάθε περίπτωση στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε πριν από λίγες ώρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βροχές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ακραία καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, ο καιρός προβλέπεται να παρουσιάσει επιδείνωση στη Δυτική Ελλάδα από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο Πέμπτη απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν από τις βραδινές ώρες σήμερα η περιοχή της Κέρκυρας, Παξών και Ήπειρος, από τις πρωινές ώρες αύριο η Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Από το μεσημέρι πιθανώς η βορειοδυτική Πελοπόννησος. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και από τις απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.